Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Πρώην Φίλη είναι ο τίτλος του βίντεο. Σκέτο. Πρώην φίλοι. Και το φίλοι σε εισαγωγικά. Θέκλα μου, γεια σου, μου γράφει μια φίλη. Ένα μικρό story, ενδιαφέρον ή όχι για βίντεο, δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα θα ήθελα κάποια στιγμή το σχόλιο σου, με κάποιον τρόπο, μέσω, αν εφόσον μπορείς και θέλεις. Το κάνω βίντεο γιατί νομίζω ότι αυτό το μικρό story. Είναι ένα κοινό story που έχουν πολλοί άνθρωποι. Τα τελευταία τρία χρόνια έκανα κολλητή παρέα με μια κοπέλα από την πόλη μου. Μεγαλύτερη από μένα πέντε χρόνια. Είχαμε μοιραστεί πολλά πράγματα. Περνούσαμε χρόνο μαζί και μέσα σε όλα εγώ της βρήκα τη δουλειά που έχει τώρα και μίλησα σε εκείνη την εταιρεία για να την πάρουν. Και πραγματικά το έκανα μέσα από την καρδιά μου. Πρόσφατα έμαθα επιβεβαιωμένα μέσω κοινή μα γνωστή ότι πράγματα που τη είχα εμπιστευθεί, ακόμη και οικογενειακά ζητήματα, τα έχει πει παρά έξω. Ότι με κουτσομπολεύει και ότι έχει τη χειρότερη γνώμη για μένα, κάτι που εγώ αγνούσα πλήρω. Διπρόσωποι, ζηλόφθον, ναρκισίστρια, συκοφάντη, παλιοχαρακτήρας, Παλιοκόριτσο. Σου μιλάω για άτομο που μπαινόβγαινε μέχρι πριν μια εβδομάδα σπίτι μου, δείχνοντά μου ότι όλα είναι καλά. Διπροσωπεία. Θύμωσα, τη είπα όσα έμαθα, την μπλόκαρα και εννοείται δεν διανοούμε να την έχω ξανά στη ζωή μου. Υγιή αντίδραση και το να θυμώσει, υγιή αντίδραση και το να την με το να τη πει όλα όσα έμαθε η υγιής αντίδραση και το να την μπλοκάρει και η υγιής αντίδραση το να πας no contact. Πηγαίνω no contact σημαίνει κόβω κάθε επαφή. Τα ίδια που έκανε σε εμένα, έμαθα ότι τα έκανε και σε μια άλλη κοπέλα που πάλι υποτίθεται ήταν φίλη τη. Και καταλήξαμε στην παρέα, γιατί ήμασταν μια παρέα από κοπέλε, στο συμπέρασμα ότι έτσι είναι ο χαρακτήρα τη. Ναι, παιδιά. Ο ναρκισμό είναι στυλ προσωπικότητα. Το να είσαι παλιό χαρακτήρα είναι στυλ προσωπικότητα. Μια κοπέλα μάλιστα που την ξέρει από τον καιρό που πήγαινα στο σχολείο μου είπε ότι πάντα αυτό το χαρακτήρα είχε και ότι εκείνη της, της έχει κάνει στο παρελθόν χειρότερα. Αλλά την έχει συγχωρέσει και απλώς τη συναναστρεφόταν χαλαρά στην παρέα αντίχαινε χωρίς να τις εμπιστεύεται πράγματα. Δηλαδή είχε low contact μαζί της ή ήταν γκρίζο βράχο, χαλαρά. Εγώ όμω ω άνθρωπο δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ούτε εγώ θα μπορούσα. Αν ξέρω ότι ο άλλο δεν με εκτιμά, δεν τον θέλω ούτε καν στο ίδιο τραπέζι μαζί μου, μόνο και μόνο για να λέμε ότι είμαστε μια χαλαρή παρέα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Του ανθρώπου αυτού πρέπει να του ξεκόβουμε από τη ζωή μα, πρέπει να του απομονώνουμε. Και εδώ έρχεται η ευθύνη που έχουμε τα θύματα των αρκισιστών ως προς το ότι δεν κάνουμε αρκετές προσπάθειες ώστε να απομονώνουμε τους ναρκισιστές από τη ζωή μας και αν όλο και περισσότερα θύματα των ναρκισιστών απομονώνουν τους ναρκισιστές από τη ζωή τους, τότε η κοινωνία θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους ναρκισιστές ότι δεν περνάνε τέτοιες συμπεριφορές. Ξαναδιαβάζω, εγώ όμω ως άνθρωπος δεν μπορώ να λειτουργώ έτσι... αν ξέρω ότι ο άλλος δεν με χτιμάει... δεν το θέλω ούτε καν στο ίδιο τραπέζι μαζί μου... μόνο και μόνο για να λέμε ότι είμαστε μια χαλαρή παρέα. Γι' αυτό και την απομάκρυνα. Αυτό δεν το μετανιώνω. Καλά κάνεις. Θέλω καθαρές σχέσεις και εγώ το ίδιο. Μια βδομάδα πάει τώρα που το έκανα αυτό. Όμως από τότε που το έμαθα... πώς ένιωθε αυτή για εμένα... Μου έχουν δημιουργηθεί άσχημα συναισθήματα. Φυσιολογικό. Προφανώ δεν θέλω το κακό τη, και αν μάθαινα ότι κάτι τη συνέβαινε θα λυπόμουν, αλλά δεν νιώθω καθόλου όμορφα για αυτήν. Είναι απολύτω φυσιολογικό να μην νιώθει όμορφα για αυτήν. Θα ήταν αφύσικο να νιώθε καλά για αυτήν μετά που έμαθε όλα αυτά τα κακά που σου έχει κάνει. Για παράδειγμα, αν μου την αναφέρω στην παρέα, θα μου βγει να τη χαρακτηρίσω άσχημα. Πολύ άσχημα. Και με το δίκιο σου. Και με το δίκιο σου. Είναι ανθρώπινο. It's only human. Και παρότι και στο παρελθόν έχω προδοθεί ξανά από ανθρώπους, για παράδειγμα από κάποιο σύντροφο ή από μια φίλη που είχα στο σχολείο, ποτέ δεν μου είχαν γεννηθεί τόσο άσχημα συναισθήματα απέχθειας για άνθρωπο. Δεν ξέρω αν αυτά τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά. Είναι φυσιολογικά και σου έχουν γεννηθεί τόσο βαριά συναισθήματα απέχθειας, επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος σε έχει προδώσει πολλαπλά σε έχει πολυτραυματίσει ψυχικά. Γιατί ήταν τόσα χρόνια στη ζωή σου, μπαινόβγαινε στο σπίτι σου και σου έχει προκαλέσει μια τεράστια ρήξη εμπιστοσύνης. Πάντως σίγουρα με βαραίνουν και, νιώθω ότι με... και δεν νιώθω ότι με αντιπροσωπεύουν. Νιώθω ότι θέλω να απαλλαγώ από αυτά. Μέσα στα χρόνια που σε παρακολουθώ, σε λέω πια μαμά της ψυχολογίας, αγάπη μου. Αν ποτέ βρει λίγο χρόνο να διαβάσει το story μου και να το σχολιάσει. Θα... και να σχολιάσει κάτι θα το χτιμούσα. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι σε ξενίζουν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθεις, αυτή η οργή που νιώθεις, ο θυμός που νιώθεις για αυτό το πρόσωπο το οποίο στην ουσία πάτησε πάνω στην Αγία Τράπεζα εντό αγωγικών. Όταν ανοίγει το σπίτι σου σε έναν άνθρωπο, όταν ανοίγει την καρδιά σου σε έναν άνθρωπο, όταν ανοίγει τη ψυχή σου σε έναν άνθρωπο και αυτό τα τσαλαπατάει και αυτό αφοδεύει πάνω σε αυτά, είναι πολύ φυσιολογικό να είσαι εξαιρετικά τρομερά θυμωμένο. Είναι πολύ φυσιολογικό να οργίζεσαι, να ταράζεσαι, να συγχίζεσαι μόνο στη σκέψη του τι σου έχει προκαλέσει αυτό το πρόσωπο. Και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό γιατί είναι ο οργανισμός σου ο οποίος προσπαθεί να σε προστατεύσει από την κακία αυτού του ανθρώπου. Είναι εντελώς φυσιολογικό να δημιουργούνται όλα αυτά τα πολύ αρνητικά συναισθήματα προκειμένου να πάρεις επιτέλους το μήνυμα ότι είχε ένα φίδι στον κόρφο σου και να φροντίσεις και να απομακρύνεις το φίδι διαπαντός αλλά και δύο πράγματα πρώτον να μην το επιτρέψεις του φιδιού να ξαναεισέλθει μέσω του hoovering. Hoovering είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι ναρκισιστές για να επαναρουφήξουν τα θύματά τους. Και δεύτερον, να είσαι προσεκτικός, να είσαι προσεκτική, να είσαι σε επιφυλακή, ώστε να συναντήσεις παρόμοια φίδια, να τα αναγνωρίσεις και να μην τα αφήσει να μπουν στη ζωή σου. Η αλήθεια είναι ότι τα θύματα ναρκισιστικής κακοποίησης ή επιζώντες ναρκισιστικής κακοποίησης κουβαλούμε βαρύ φορτίο. Βαρύ φορτίο τραύματος, έχει τραυματιστεί η ψυχή μας και βαρύ φορτίο θύμου γιατί με φυσιολογικό τρόπο ο οργανισμός μας έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο όγκο θύμου προκειμένου να μας προστατεύσει από την κακοποίηση από την περαιτέρω κακοποίηση και προκειμένου να μας κινητοποιήσει ώστε να βγάλουμε αυτό το πρόσωπο από τη ζωή μας για να ξεφορτωθούμε αυτό το θυμό χρειάζεται να πενθήσουμε την απώλεια να πενθήσουμε την απώλεια της αθωότητας μας της αθωότητας, της, αθώ, της αθώας σκέψης ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αγαπητικοί και ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε ανθρώπου που σου λένε και σου δείχνουν ότι σε αγαπάνε. Αλλά πλέον η αθότητα σου αυτή έχει σκοτωθεί, έχει δολοφονηθεί από αυτή τη φίλη που σου δείξε ξεκάθαρα ότι άλλα λέει, άλλα κάνει και άλλα εννοεί. Χρειάζεται να το πενθήσεις. Τα στάδια του πένθους τα γνωρίζουμε, είναι η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η κατάθλιψη και η αποδοχή. Χρειάζεται να περάσεις από τα πρώτα τέσσερα στάδια του πένθους με όποια σειρά σου έρθει. Στην αρχή μπορεί να έχεις άρνηση. Φαίνεται όμως ότι εσύ στην αρχή είχες θυμό και αυτό είναι εξαιρετικό. Το γεγονός ότι μου στείλει αυτό το mail δείχνει μια διαπραγμάτευση, ότι διαπραγματεύεσαι αυτό που νιώθεις η άρνηση θα είναι ίσως σε κάποια φάση να πεις ότι δεν σε ενοχλεί ενώ ακόμη σε ενεχλεί και η κατάθλιψη είναι η φάση εκείνη στην οποία θα πονέσει ουσιαστικά για την απώλεια. Για να φτάσει στην αποδοχή που η αποδοχή είναι το να περάσεις την απέναντι όχθη, να αφήσει πίσω σου το τραύμα αλλά θα είσαι πλέον νέος, θα είσαι ο νέος άνθρωπος που ξέρεις, που γνωρίζεις ότι οι άνθρωποι δεν είναι πάντα αυτό που δείχνουν. Θα είσαι πιο όριμη. Λυπάμαι πάρα πολύ που βρέθηκε στη ζωή σου αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σε πρόδωσε και έδειξε τεράστια αγνομοσύνη, έλλειψη ευγνωμοσύνης. Αντί να σε ευγνωμονεί, σε κακοποιήσε. Της βρήκε ζουλιά, τη δέχθηκες στη ζωή σου και την έκανες φίλη σου και αυτή σε κακοποίησε. Πρόσεξε λίγο και την παρέα. Μία παρέα η οποία έχει την άποψη ότι κρατάμε στην παρέα μας ένα άτομο που είναι κακοποιητικό κάργα. Και όπως σου έχει πει και άλλοι ήταν από πάντα έτσι. Δηλαδή αυτό που έχουμε πει πολλές φορές εδώ στα βίντεο ότι την άρχιση επιλέγω ξανά και ξανά το δρόμο της κακίας και όχι της αρετής. Αυτή η παρέα είναι επικίνδυνη με ποια έννοια με την έννοια ότι άμα ανοίξει την πόρτα σε έναν αρκισιστή έρχονται και άλλοι. Οπότε συζήτησε το αυτό με την παρέα. Συζήτησε το γεγονός ότι αν η παρέα σε προειδοποιούσε για το ότι αυτή ήταν αυτός ο παλιό χαρακτήρας που είναι εσύ θα γλίτωνες από τον πόνο και τον κόπο. Πάρε τους και αυτό το βίντεο να το δουν αθές στην παρέα. Είναι ανώνυμα, δεν έχω πει ούτε την πόλη, σας ούτε το επαγγέλματα, σας ούτε τίποτε. Και πες τους ότι λέει η Θέκλα στο βίντεο, σας λέω τώρα στο βίντεο, ότι αν κρατάτε στη ζωή σας τους ναρκισιστές από το παρελθόν, τους, αυτούς που δεν είναι απαραίτητο να τους κρατήσετε, γιατί αν για παράδειγμα ο ναρκισιστής από το παρελθόν είναι το παιδί σου, είσαι αναγκασμένος να το κρατήσεις στη ζωή σου όσο είναι ανήλικο. Αν για παράδειγμα ο ναρκισιστής από το παρελθόν είναι ένας στην εργασία σου που στην παρούσα φάση δεν μπορείς να αλλάξει εργασία, είναι απαραίτητο να τον κρατήσει τη ζωή σου. Αν είναι ένα φίλο γνωστό, μια παρέα, δεν είναι απαραίτητο να τον κρατήσει τη ζωή σου. Αν δεν καθαρίσουμε τη ζωή μα από τα ζυζάνια που είναι οι από του κακοποιούς των ψυχών, των πνευμάτων και των καρδιών που είναι οι τότε σημαίνει ότι δεν προστατεύουμε την υγεία μα, ούτε τη ψυχική, ούτε τη σωματική. Χρειάζεται οι άνθρωποι που δεν είναι εναρκησιστές, οι άνθρωποι που δεν είναι κακοποιητικοί, να αποφασίσουν με θάρρος, τόλμη και διαβεβαιωτικότητα, αυτό που λέμε assertiveness στα αγγλικά, ότι δεν θέλουμε κανέναν να στη ζωή μας. Όξο, όξο, εάν πάμε no contact και αν τους βγάλουμε από τη ζωή μας, αν όλοι σκεφτείτε, αν όλοι κακοποιημένοι άνθρωποι στη γη συντεταγμένα αποφάσιζαν να αποκόψουν τους ναρκισιστές από τη ζωή τους. Τι θα γινόταν, τι θα γινόταν, θα άλλαζαν οι όχι, δεν θα άλλαζαν, αλλά θα περιοριζόταν η δράση τους. Θα έβρισκαν λιγότερα θύματα, θα κατέληγαν στο να ασχολούν το ένας με τον άλλο. Το οποίο, fair enough, αρκετά δίκαιο. Αν δυο ναρκιστέ κακοποιούν ένα τον άλλο και άλλοι λοκακοποιούνται, με γεια με χαρά του. Εμά να μα αφήσουν ήσυχου. Δεν ήταν φίλοι, ήταν φίδι. Και δεν κρατάμε τα φίδια στην παρέα μας. Έστω και πάμε low contact, έστω και αν κάνουμε grey rocking. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα πρόσωπο το οποίο έχει κάνει τέτοιου Uh, βεληνικού προδοσία και κακοποίηση να αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Δεν έχει καθόλου φιλότιμο. Δεν έχει καθόλου ενσυναίσθηση. Είναι παλιόπαιδο. Δεν θέλουμε να κάνουμε παρέα με παλιόπαιδα. Θέλετε, εγώ δεν θέλω πάντως. Θέλετε. Θα, Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια ιστορίες επιτυχίας ανθρώπων που έχετε καταφέρει να καθαρίσετε τη ζωή σας από τα ζυζάνια και να μοιραστείτε μαζί μας τα συναισθήματα της ελευθερίας και της ανακούφισης που νιώθει κάποιος όταν το κάνει αυτό. Μας το εύχομαι.